Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε έχει ιδιαίτερη μνήμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ορίσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι και εμείς, στο γεγονός το οποίο πρόκειται να συμβεί το επόμενο διάστημα στην Κρήτη σχετικά με την υψηλή τάση η οποία μπορεί να περάσει και περνάει από ό,τι φαίνεται από πολλά μέρη, τόσο στο Δήμο Χανίων αλλά ιδιαίτερα στο Δήμο Αποκορώνου, και πιστός ακριβώς στο γεγονός ότι εκπροσωπώ και το Ίδρυμα Αγίας Σοφίας και την παράδοση και παρακαταθήκη την οποία μας άφησε ο μακαριστός Γέροντας Ειρηναίος, βρίσκομαι εδώ να εκφράσω και εγώ τη διαμαρτυρία μου και ως πρόσωπο και ως Μητρόπολη και ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Αγίας Σοφίας, και να ζητήσω με τον τρόπο μου αλλά και με την παρουσία μου, όπως και τόσοι ιερείς, να σταματήσει αυτό το ανουσιούργημα το οποίο πρόκειται να γίνει. Υπάρχουν τρόποι που μπορούν να το σκεφτούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία θέλουν, αλλά ταυτόχρονα και να μεταφέρουν το ρεύμα όπως εκείνοι επιθυμούν. Τόσα μπορούν να γίνουν, τόσα χιλιόμετρα, τόσα μίλια πάνω στη θάλασσα θα μπουν υπόγεια μέσα στη θάλασσα. Δεν μπορεί να γίνει και ένας χώρος να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει να υπάρξει αυτό το γεγονός χωρίς να καταστρέψουμε το περιβάλλον. Όλοι γνωρίζουμε ότι πράξεις που έχουν δοκιμαστεί στην Ευρώπη και σταματούν και απορρίπτονται, μας προβληματίζει το γεγονός γιατί γίνεται και σε εμάς.